Στη σκιά της πανδημίας και προσπαθώντας να καταγράψουμε τα νέα δεδομένα για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, εισβάλαμε σε μια κούρσα με τον εικονολήπτη Στέλιο Χανιωτάκη καταγράφοντας τη νέα πραγματικότητα για τον κλάδο. Απελπιστική είναι η κατάσταση που επικρατεί για τους οδηγούς, καθώς η πανδημία έχει προκαλέσει τεράστιο πλήγμα στον κλάδο. Ο κορονοϊός έχει καθυλώσει τους επαγγελματίες οδηγούς, με τα δρομολόγια να είναι δραματικά μειωμένα και ως αποτέλεσμα των τζίρων να έχει πέσει στα τάρταρα. Αν θα κοιτάξετε, όλοι οι συνάδελφοί μου μαύρες μάσκες φοράνε. Πενθούμε τον τουρισμό, πενθούμε την αξιοπρέπειά μας, πενθούμε όλες οι οικογένειες των ταξιτζίδων. Τα πράγματα είναι δύσκολα, έχει πέσει πολλή δουλειά και τα μαγαζά και τα ταξί και για όλους. Όπως δηλώνει στην κάμερα της Crete TV ο Γενικός Γραμματέας Οδηγών Ταξί Ηρακλείου Γιάννης Πιθάκης, η πτώση των εσόδων πιάνει έως και το 90%. Ένα νούμερο της τάξης του 75 με 90% πρωτόγνωρες καταστάσεις για μας. Βγαίνουμε για δουλειά, βιώνουμε 3 ώρα, 4 ώρα, 5 ώρα στις πιάτσες για να πάρουμε μια διαδρομή των 3.40. Και αυτό όχι για τίποτα άλλο, απλά να καλύψουμε τις ανάγκες της οικογένειάς μας. Είναι πεσμένος, είναι. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Το πρόβλημα υπάρχει για όλους. Σε πολλές περιπτώσεις τα έσοδα για τους ίδιους δεν αρκούν ούτε για να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Σε ημερήσια βάση τα έξοδα του ταξί κυμαίνονται γύρω στα 40 ευρώ. Αν θέλετε να σας το κάνω πιο αναλυτικά, ΤΕΒΕ, ΦΠΑ, κόστος συντήρησης, εφορία και οι εισπράξεις μας δεν περνάνε τα 60 ευρώ. Πολλές φορές λες, σε πιάνει μια απογοήτευση, λέω να βγω έξω να κάνω τι, να με φάει ο ήλιος. Παρόλη τη δύσκολη κατάσταση, όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά οι οδηγοί, οι εισερχόμενοι στα οχήματα τηρούν σε συντριπτική τους πλειοψηφία τα μέτρα ασφαλείας, φορώντας μάσκες και τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ναι, τα τηρεί. Οι πελάτες τα τηρούν τα μέτρα. Είναι δηλαδή σχεδόν μηδενικό αυτοί που δεν τα τηράνε. Το 90% ναι. Ελάχιστοι είναι, το οποίο όχι το κάνουν σκοπίμως, απλά δεν έχουν.